Θα μιλήσουμε με τον ιδρύτη του Μουσείου Γρίφων Μεγίστης, τον κύριο Πανταζή Χούλη. Καλημέρα κύριε Χούλη. Καλημέρα από το ανέμορφο Καστελόριζο. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς είναι ο καιρός στο Καστελόριζο σήμερα, ξεκινήσουμε με αυτό καταρχάς. Πριν από 10 λεπτά έκανα μπάνιο στη θάλασσα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, όπως Κρήτη. Θέλω να μου πείτε καταρχάς για αυτό το θεσμό πια, το Φεστιβάλ Γρίφων, που είναι η τέταρτη χρονιά του. Είναι η τέταρτη χρονιά και σωστά αναφέρατε ότι ήταν παράτολμο, γιατί το κάνουμε σε μια εποχή που δεν είναι καλοκαίρι, υποτίθεται. Με αποτέλεσμα να μην έχει τη συγκοινωνία, ξέρω εγώ, ή την ανταπόκριση από τουρίστες. Αλλά εμείς ουσιαστικά φέρνουμε κόσμο, δεν εκμεταλλευόμαστε τον ήδη υπάρχον τουρισμό. Λοιπόν, όταν το ξεκινούσατε, ποια ήταν η στόχευση? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η εκπαίδευση και η ανάδειξη μιας άγνωσης πτυχής του πολιτισμού του Καστελόριζου. Γιατί το Καστελόριζο αυτό, το μικρό του νησάκι, το οποίο το θεωρώ και το πιο όμορφο μέρος στον κόσμο, έχει και πάρα πολύ έτσι, άξιο πολιτισμό που έχει σχέση με γρίφους. Α, είχατε τη ρίζα, είχατε το αίτιο δηλαδή. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Είναι τρομερό ότι υπάρχουν μόνο δύο Έλληνες που εκπροσωπούμε τη χώρα μας στο Διεθνή Οργανισμό Γρίφων. Εγώ τον άλλο δεν τον ήξερα. Και μαθαίνω μετά ότι έχει και αυτός καταγωγή από το Καστελόριζο. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Είναι λίγο περίεργο. 1000 άτομα τώρα, δύο Έλληνες και οι δύο Έλληνες έχουν καταγωγή από το Καστελόριζο. Είναι, ναι. Και το έψαξα βέβαια. Πήγα στο Λεωγραφικό Μουσείο που βρήκα εκεί πέρα ένα περιοδικό του Μιχάλη Πετρίδου του 19ου αιώνα. Γεμάτο με γρίφους και βόλεξα και άλλα ενίγματα, οπότε καταλαβαίνετε κάτι έχει το νερό εδώ στο Καστελόριζο. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, αυτό είναι σε επίπεδο γρίφων, αλλά νομίζω ότι είχε ένα ευρύτερο συμβολισμό εδώ για το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Η επιλογή κάθε χρόνο, έχουμε φτάσει στην τέταρτη χρονιά να έχουμε φεστιβάλ γρίφων και φέτος έχει και νέα αναβαθμισμένη, θα έλεγα, παρουσία. Κάθε χρόνο έχουμε συγκεκριμένους επισκέπτες. Πέρσι είχαμε τον Σταμάτη του Γκρεμιζή που έκανε το Voyager 1 και Voyager 2 για την NASA. Φέτος έχουμε τον Μιχάλη τον Πλέτσα. Α, μάλιστα, MIT. Ο οποίος είναι εκπληκτικός τώρα. Τι να πρωτοπώ για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Θα έχουμε βέβαια και τον Όσκαρ Βαν Ντέβεντερ, ο οποίος είναι ίσως ο πιο δημιουργικός κατασκευαστής της δράσης των γρίφων στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά το highlight είναι θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με έναν πολύ καλό φίλο, τον Ένο Ρούμπικ. Ο οποίος είναι φυσικά εκείνος που έκανε τον περίφημο κύβο. Τον κύβο του Ρούμπικ. Σωστά. Σωστά. Όταν λέμε γρίφους, εννοούμε τα πάντα από παιχνίδια μέχρι και παιχνίδια του μυαλού. Οτιδήποτε μας κάνει να σκεφτούμε και να γίνουμε δημιουργικοί είναι γρίφος. Είναι αυτός ο ορισμός του γρίφου. Τώρα, εγώ είμαι πιο εξειδικευμένος στους τρισδιάστατους γρίφους. Όπως ο κύβος του Ρούμπικ, όπως ξέρω εγώ, αντικείμενα τα οποία είναι πιο έτσι. Να το πω πια, διαδραστικά. Αλλά γρίφη είναι και τα ενίγματα, γρίφη είναι και ας πούμε, οι οπτασίες που είναι τα διδάστατα. Έχουμε όλων των ειδών γρίφων στο μουσείο εδώ πέρα. Γιατί όποιος επισκέπτης έρχεται, παίρνει μια ιδέα το τι υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τεστ IQ, απλά είναι μια ξυνάγηση δωρεάν μια ώρα που καμιά φορά πίνει και 7 ώρες. Αυτό είναι το ρεκόρ. Έτσι το ρεκόρ ο γιος της πρέσβυρας της Αυστραλίας πριν από μερικούς μήνες. 7 ώρες έμεινε στο μουσείο γρίφων. Εδώ είναι μια ώρα, μπορεί κάποιος να μείνει, γιατί είναι πάρα πολύ θυστική η γρίφη και δεν είναι εύκολο να φύγει κάποιος, ειδικά τα μικρά τα παιδάκια. Σωστά. Εδώ έχει και ένα πλεονέκτημα αυτό το φεστιβάλ, διότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, έτσι, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι η στόχευσή σας είναι κυρίως πως με απλό τρόπο εκλαϊκευμένο θα περάσει ιδίως στις νέες γενιές η ιστορία των γρίφων, Ακριβώς. Πρέπει να συνεχιστεί. Γιατί η Ελλάδα γενικά, ενώ είμαστε μόνο δύο Έλληνες που προσωπούμε τη χώρα μας, έχει μια τεράστια παράδοση στους γρίφους. Από πού να ξεκινήσω? Από το λαβύρινθο, που είναι πάρα πολλοί γρίφοι φτιάχνονται σε στυλ λαβύρινθου. Ο γόρδος δεσμός. Πάρα πολλοί γρίφοι ονομάζονται γόρδος δεσμός σε άλλες χώρες. Αλλά να πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν και γρίφοι οι οποίοι είναι, να το πω έτσι, είναι ο πιο αρχαίος γρίφος όλων των εποχών, τη διάστατο, το Στομάχιον, το Αρχιμίδη. Το ξέρουν όλοι οι ξένοι και δεν το ξέρουμε εμείς. Έχω στη συλλογή μου 11 εκδόσεις από διαφορετικές χώρες, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Εγώ το ακούω από εσάς πρώτη φορά, οφείλω να το πω. Ναι, ναι, είναι ένα θεματάκι αυτό. Και όπως θέλαμε τώρα με το φεστιβάλ, είναι χαμός αυτή τη στιγμή. Τρέχω πάνω κάτω, με παίρνουν τηλέφωνα και αυτή τη στιγμή ακόμα. Χρειάζεται, δηλαδή,
τελευταία στιγμή να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ και, εγώ και η Ελένη, η Γραμματικοπούλου, η οποία είναι συνδρομητήτρια του φεστιβάλ. Και ούτως ώστε να μπορέσουμε να. Όλα αυτά που περιμένουμε από μέσα να τα εκπληρώσουμε. Έχετε υπολογίσει αυτό το τέταρτο φεστιβάλ Γρίφων για τη συμμετοχή, μιλάμε ανθρώπων που είναι είτε ερευνητές, είτε επιστήμονες, είτε εκπαιδευτικοί, είτε ακαδημίοι. Αναμένουμε πάλι γύρω στα 250 άτομα. 250 άτομα. Δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός, ιδίως αυτή την περίοδο. Θέλω να σας ρωτήσω, ο Γρίφος απαιτεί τακτικές κινήσεις σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Και το Καστελόριζο σύμπλεγμα, πέρα από τις τακτικές κινήσεις, είναι ίσως το απόλυτο στρατηγικό σημείο μιας χώρας για άλλες παραμέτρους, όπως είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ναι, κοιτάξτε, το Καστελόριζο είναι από μόνο του Γρίφος. Και η στρατηγική πάντα παραπέμπει σε Γρίφους. Οπότε καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Είναι όλα. Πώς λένε. Όλα μέρος. Και αυτά είναι Γρίφοι, στρατηγική. Υπάρχουν παιχνίδια που είναι στρατηγική, να το πω έτσι. Και όλα αυτά έχουν σχέση και με άμυνα και με επίθεση και άλλα. Φαντάζομαι ότι και η στόχευση είναι μεγαλύτερη, πέρα βεβαίως από τη χαρά, να είστε ένας από τους δύο εκπροσώπους πατρίδας μας στους Γρίφους διεθνώς. Υπάρχει μια μεγαλύτερη στόχευση που αφορά το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ανά τον κόσμο, να μην είναι γνωστό μονάχα ως μια τουριστική απαραμίλου ομορφιάς περιοχή. Το Καστελόριζο βασικά είναι ένα νησί ιδιαίτερο. Δεν είναι μόνο που είναι, έχει, που έτσι, από τη Ρόδα είμαστε γύρω στα 140 χιλιόμετρα, αλλά μας συνδέουν οι άνθρωποι όπως ο Χρυσικόπουλος, ο οποίος κολύμπησε από την Ρόδο στο Καστελόριζο και είναι φυσικά ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα του φεστιβάλ και αυτός. Τι σημαίνει να είσαι Καστελοριζιός σήμερα? Πρώτα απ' όλα, πατριώτης, Έλληνας. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος ο οποίος τα παρατάει όλα και βοηθάει όσο μπορεί την πατρίδα του. Για μένα αυτό είναι Καστελοριζιός. Είναι μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη έτσι, να το πω, όχι βάρος με την κακή έννοια. Είναι να το πω, μια υποχρέωση που πρέπει να. Ειδικά εμείς οι Καστελοριζοί, επειδή έχουμε συνηθίσει στο νησί και επειδή το ξέρουμε το νησί και το αγαπάμε. Είναι να το πω έτσι μια πάρα πολύ ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Και εγώ με αυτό κάνω με το Φεστιβάλ Γρίφων και το Μουσείο Γρίφων. Προσπαθώ να δώσω ένα παράδειγμα, ώστε να γίνουμε δημιουργικοί και να κάνουμε πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Όχι μόνο σε κλίμακα πανελλαδική, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Θέλω να σας ρωτήσω και για το περίφημο Γρυφοπούλι, διότι το παλιό Twitter είχε το πουλάκι, τώρα έχει γίνει έξω από το Μάσκ. Εσείς έχετε το Γρυφοπούλι, ε? Τι είναι αυτό? Το Γρυφοπούλι λοιπόν είναι ένα έτσι, να το πω, ένα πτηνό το οποίο είναι εφεύρεση ουσιαστικά. Είναι ένα ενδημικό είδος το οποίο δεν το έχει δει υποτίθεται κανένας. Είναι γρίφος δηλαδή και σκοπός του είναι να διαδώσει τον πολιτισμό του Καστελορίζου, ειδικά αυτό με τους γρίφους. Και από ενδημικό τώρα γίνεται αποδημητικό. Γιατί είναι ένα γρυφοπούλι το οποίο επειδή είναι δημιουργικό μπορεί και να το πω έτσι, προσαρμόζεται στο περιβάλλον και στις συνθήκες της ζωής, ώστε να κάνει αυτό που πρέπει και να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και αφού ευχηθώ καλή επιτυχία και στο τέταρτο φεστιβάλ Γρίφων στο Καστελόριζο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι, αν σας είναι πρόχειρο, ο παλιότερος Γρίφος του Καστελορίζου. Ο παλιότερος Γρίφος του Καστελορίζου. Τι να σας πω τώρα. Ίσως έχει σχέση με το μετεωρίτη που έπεσε στην περιοχή εδώ πέρα και ουσιαστικά δημιούργησε το σύμπλεγμα. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή όταν είμαι ακόμα νέος, είχε πέσει ένας μετεωρίτης με διάμετρο 800 μέτρα, σύμφωνα με την έρευνα της Alison Juret. Άμα βάλετε μέτρο τη Καστελόριζο στο Google, θα βγουν 4 επιστημονικά άρθρα. Στο τελευταίο, μάλιστα, βοηθάω και εγώ λιγάκι, γιατί είχε έρθει εδώ η Alison. Και μάλιστα βρήκαμε και μια πέτρα η οποία μάλλον είναι βασάλτης από τον πλανήτη Άρη. Αυτό κι αν είναι γρίφος. Έχει μπερδέψει πάρα πολλούς γεωλόγους. Μερικοί γεωλόγοι λένε ότι είναι πλανήτη Άρη, άλλοι λένε ότι είναι γήινο, αλλά δεν μπορούν να το αποδείξουν γιατί δεν είναι ούτε της Σαντορίνης ούτε της Νησίρου, αλλά και βαλιστικά να το δούμε 20 κιλά η πέτρα, γιατί είναι 20 κιλά, μπορεί να πάει μόνο μέχρι 10 χιλιόμετρα και όχι παραπάνω.
Αυτό θα έλεγα είναι ο παλαιότερος γρίφος. Αλλά υπάρχει και στο Μουσείο Γρίφων αυτή η πέτρα, ξέρετε. Α, μάλιστα. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Γνωρίζουμε, μπορεί να κάνω λάθος, με διορθώνετε, ότι περισσότεροι Καστελοριζοί, ιδίως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως κύμα, είναι στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία είναι ένα άλλο Καστελόριζο. Έχετε να πείτε κάτι για αυτούς? Εγώ γεννήθηκα Αυστραλία. 6 χρόνια ήμουν Καστελόριζο. Μάλιστα. Και τα 27 χρόνια Αυστραλία, 27 χρόνια Ελλάδα. Βασικά, αλλά η καταγωγή μου Καστελοριζό, σαν κύμα μόνη, είναι από το σουφλί, η αλήθεια. Λοιπόν, ενώσαμε τη Μικρά Ασία. Η κοινότητα που υπάρχει στην Αυστραλία είναι τεράστια. Δηλαδή, από γύρω στα 60.000 πιστεύω θα είναι οι Καστελοριζοί τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά. Και ήταν σε δύο μεγάλες ροές που είχαν γίνει, στο πρώτο και στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έχουν, να το πω έτσι, έχουν πάει καλά και, και πολιτικά και επιστημονικά, αλλά και με άλλους τρόπους. Και έτσι μπορεί να το πω. Δείχνουν ότι αυτοί που επιβίωσαν πραγματικά είναι πάρα πολύ, να το πω, άξιοι πολίτες σε οποιαδήποτε χώρα και να πάνε. Και ένας φίλος εδώ ρωτάει, καλημέρα λέει, στον κύριο Χούλη. Θα ήθελα να το ρωτήσω, πώς ξεκίνησε η ιδέα για φεστιβάλ γρίφων στο Καστελόριζο? Ήταν μόνο η δυνατή παράδοση της περιοχής σε γρίφους ή ήταν και κάτι άλλο? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω και εγώ. Υπήρχε κάτι που με οδηγούσε να ασχοληθώ με γρίφους. Ακόμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το νερό πρέπει να είναι. Πραγματικά. Αυτό και αν είναι γρίφος. Κύριε Χούλη, θα σας ευχαριστήσω. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία στο τέταρτο φεστιβάλ γρίφων στο Καστελόριζό μας, με δύο λάμδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.